βγήκα έξω στο διάδρομο, πήγα στο κλουβάκι της, είδα πραγματικά ότι δεν ήταν πολύ καλά, το πήρα αγκαλιά και με έπιασαν τα κλάματα. Γιατί, δεν ξέρω, σαν ένστικτο κατάλαβα ότι θα επιβιώσει. Και μόλις το πήρα αγκαλιά, μέσα σε ένα τέταρτο έκανε σπασμωδικές κινήσεις, ανεγόκλαινε το στόμα του και ξεψύχησε στα χέρια μου. Το τύλιξα με μια κουβερτούλα έτσι να είναι ζεστό και το βάλα δίπλα στο κρεβάτι μου και μου λέγει η μαμά μου ότι αγάπη μου δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, το ζωάκι πέθανε, είναι παράλογο. Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία, ας πούμε, που το αγόρι σου, ας πούμε, επειδή έχασες το κουνελάκι σου, έκανε κάτι που πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Η κίνηση του αγοριού μου να μου φέρει ένα σκυλάκι, για μένα είναι ό,τι πιο όμορφο έχει κάνει κάποιος, γιατί και το κουνελάκι που το είχα από το 2005 ήταν δική μου επιλογή. Εγώ δηλαδή πήγα και το έκανα δώρο στον εαυτό μου να έχω κάποια συντροφιά. Θέλω να σου περιγράψω λίγο. Ήμουνα στο Ινστιτούτο που περιποιούμε τα άκρα μου και την ώρα που έκανα pedicure μπήκε μέσα ένα παιδί με μια όμορφη ροζ τσάντα και λέω τι είναι αυτό, μου λένε αυτό το δώρο, μου λένε είναι, μου λέει, για σας από το Δημήτρη. Βλέπω μία τσάντα λούτρων, λέω τι μπορεί να έχει μέσα. Αρχικά το υποψιάστηκα ότι σίγουρα κάτι ζωντανό πρέπει να έχει, αλλά εκεί που πήγε το μυαλό μου ήταν για κουνελάκι. Και βλέπω ένα μικρό πλασματάκι φορώντας μία στολή άσπρη ροζ με αυτάκια. Τι λυκολή που ήταν. Και το σηκώνω και αντί να αντικρίσω κουνελάκι, αντικρίζω ένα μικρό Yorkshire μόλις 2 μηνών. Τόσο λένε ότι η ομάδα των δέστε τους μερικές φορές κάνει έτσι κάποια σχόλια που δεν είναι και τόσο καλά. Γενικά το δίδυμο Νίκος και Μαρία Ηλιάκη τους αγαπώ. Τώρα για την Κατερίνα δεν θα ήθελα να πω κάτι κακόβουλο, γιατί και εκείνη μπορεί γι' αυτό να πληρώνεται, αλλά το ότι παρασχολείται με τρίχες είναι πιστεύω πολύ έτσι στον κόσμο, φαίνεται δηλαδή πάρα πολύ έντονα. Πώς σου φαίνεται η Δούκισσα Νομικού σαν παρουσιάστρια? Πιστεύεις ότι είναι ένα κορίτσι που έχει, ας πούμε, ταλέντο ή θεωρείς ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένη? Υπερεκτιμημένη δεν ξέρω αν είναι ίσως τη λέξη. Ξέρω να πω ότι κάνει μία εκπομπή τώρα καθισμένη σε ένα καναπέ και δείχνει αποσπάσματα παλιών εκπομπών με γέλιο. Και αυτό είναι όλο. Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι το τραγικό. Εγώ απλά για τη Δούκισσα, επειδή τη θαύμαζα πολύ και το όπως δείχνει και ότι μας είχε μάθει έτσι στο πιο σικάτο στυλ. Εγώ αυτό που έχω να πω για τη Δούκισσα είναι αντικειμενικά ένα πανέμορφο πλάσμα. Απλά στα μάτια τα δικά μου έπεσε όταν έκανε εκείνη την εμφάνιση με τα ζαχαρωτά στα επίμαχα σημεία. Πιστεύω ότι δεν τις χρειαζόταν, θα έπρεπε να κρατήσει το στυλ που έως τώρα είχε, έτσι της πιο σικά της γυναίκας. Και το δεύτερο που με έχει ενοχλήσει, αν θέλεις, θα είναι που σνομπάρει τις συναδέλφισές της, τα μοντέλα, γιατί ως μοντέλο ξεκίνησε και το ξεχνάει. Sexy and I know it.